Συνεργασία με το στρατό. Πώς έχει γίνει αυτό? Όντως μιλάμε για ένα νέο μοντέλο άσκησης των επιχειρησιακών σχεδίων. Ναι. Το νέο μοντέλο θα αρχίσει να μπαίνει σταδιακά σε εφαρμογή. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να είναι ενισχυμένος ο συντονισμός, έτσι ώστε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουμε. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Άμυνας, η συμβολή του ήταν πάντα σημαντική και παραμένει να είναι σημαντική πάντα σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Μάλιστα. Γιώργο. Μάλιστα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν οι συνθήκες εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς υπαγόρευσαν μια έτσι διαφορετική, ένα διαφορετικό τρόπο αντίδρασης. Κοιτάξτε, κανένα συμβάν δεν είναι ίδιο. Το κάθε συμβάν θα πρέπει να εξετάζεται μέσα στις συγκεκριμένες γεωγραφικές συνθήκες, στις συνθήκες τις καιρικές. Έτσι, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Σήμερα, και θα πρέπει να αξιολογείται και να εξετάζεται μέσα στα ωριά της. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν και την πρόβλεψη ότι θα. Ναι, να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, μου επιτρέψεις. Περιμένετε μέσα στην ημέρα τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς ή είναι νωρίς να το πούμε ακόμα αυτό? Κοιτάξτε, η εκτίμηση θα παραπέμψω. Ο φορέας που θα κάνει την εκτίμηση είναι η πυροσβεστική. Όπως είπα προηγούμενα, θα συνεκτιμήσει πάρα πολλά στοιχεία και από την εξέλιξη του φαινομένου και το πώς εξελίσσεται ο καιρός, διαθεσιμότητα μέσων κ.ο.κ. Εμείς αυτό που να εκφράσουμε είναι απλά αισιοδοξία. Μάλιστα. Γιώργο. Ναι, δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Η πρόβλεψη είναι λοιπόν ότι βάσει του δελτίου του μετεωρολογικού ότι ενδεχομένως ενταθούν οι άνεμοι. Υπάρχει αυτή η επιφυλακή. Οι προσπάθειες εδώ συνεχίζονται. Η εικόνα είναι ενθαρρυντική, τουλάχιστον ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να είναι ελεγχόμενες οι εστίες πυρκαγιάς που υπάρχουν στο σημείο. Μάλιστα. Θα δούμε στην πορεία λοιπόν πώς εξελίξει. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο επισακός έλεγχος γίνεται σε επίπεδο υπαρχηγού της πυροσβεστικής. Δεν βρίσκομαι εδώ ούτε να υποκαταστήσω να κάνω υποδείξεις σε τέτοιο επίπεδο. Οι τοπικοί παράγοντες λειτουργούν συντονισμένα. Βρίσκομαι εδώ για να διαπιστώσουμε ενδεχόμενο από κοινού, αν χρειάζεται να κοινοποιήσουμε και άλλα μέσα υποστήριξης της πολιτικής προστασίας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλημέρα. Να γυρίσουμε εδώ λοιπόν στην παρέα μας. Δημήτρης Κατζηνικόλας, Γιώργος Σκιαδήμας. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη εδώ πέρα, τώρα πρέπει να δούμε δύο πράγματα.